Χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια για να ξεμπλοκάρει και να μπει σε δρόμο υλοποίηση το πολύπαθο έργο κατασκευής βιολογικού καθαρισμού στην Παλαιόχωρα. Αυτή τη φορά το στοίχημα κερδίθηκε και η Δημοτική Αρχή Καντάνου Σελήνου, έχοντας ξεπεράσει δικαστικούς και γραφειοκρατικούς κοπέλους, υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση του έργου. Σε αυτό το έργο, όπως ξέρετε, είναι, αν όχι, δεν είναι το μεγαλύτερο έργο στην Κρήτη, όμως εμβληματικό, γιατί ταλανίζει την περιοχή μας, ολόκληρη την νοτιοδυτική Κρήτη και τα παράλια της για πάρα πολλά χρόνια. Είναι λίγα τα έργα που έχουν πάρει 30 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατομμυρίων ευρώ αφορά στην κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων που έχει χωροθετηθεί στη θέση Τροχαλού ανάμεσα στην Παλαιόχωρα και την Κουντούρα. Η υλοποίησή του θα γίνει με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της ΔΕΙΑ Σελήνου. Θα μπορέσουμε ίσως πιθανόν μέσα στον χρόνο να είμαστε έτοιμοι. Αυτό αφορά τις τελικές εγκαταστάσεις. Είναι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αμερικανικής τεχνολογίας. Έχουμε όλα τα εχέγγυα ότι θα είναι ασφαλής και καλής ποιότητας η όποια εκροή. Και τότε θα λυθεί επιτέλους αυτό το πρόβλημα, το οποίο περιβαλλοντολογικά επηρεάζει όχι μόνο το χώρο της Παλαιόχωρας, αλλά θα έλεγα όλη την νοτιοδυτική Κρήτη επηρεάζει. Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την υποχρέωση να αναλάβει δοκιμαστικά τη λειτουργία της για ένα χρόνο, ενώ για μία δεκαετία θα έχει την ευθύνη της πλήρους λειτουργίας, συντήρησης και εγγύησης των εγκαταστάσεων. Το έργο θα καλύπτει τις υφιστάμενες ανάγκες τόσο τη χειμερινή όσο και την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ έχει δυνατότητα επέκτασης. Οι προδιαγραφές υπάρχουν, ο χώρος υπάρχει, η μελέτη υπάρχει και όλα είναι έτοιμα για να έχει επεκτασιμότητα αυτές τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή όλα είναι οργανωμένα για να καταλήξουμε στους 15.000 κατοίκους. Ενδεικτικό της δικαστικής περιπέτειας, στην οποία είχε εμπλακεί ο Δήμος εξαιτίας προσφυγών κατά της χωροθέτησης του βιολογικού, είναι το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει δαπανίσει περίπου 30.000 ευρώ σε δικαστικά έξοδα. Τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται κάθε χρόνο στο Δήμο εξαιτίας της έλλειψης βιολογικού ανέρχονται σε 20.000 ευρώ.